Πάντως ο φαρμακοποιός της πρέπει να το φυσάει. Αλλάζει αυτοκίνητα σαν τα πουκάμισα. Σήμερα ήρθε με τη Mercedes. Μόνο αυτά μου. Δεν έφερες μαϊντανό. Πούλησα όλο. Σήμερα βρήκες που έφτιαξα για χνή. Υπέροχος μαϊντανός. Όλος μου, μου τον άρπαξαν μέσα από τα χέρια. Και τα κολοκυθάκια δεν θα φτάσουν. Θα πρέπει να σου κουμπίνει τουλάχιστον λίγο. Χτες σου έφερα πέντε. Εάν σας φέρνω εδώ μέσα ό,τι μου ζητάτε, στο τέλος θα το κλείσω το μαγαζί. Κολοκυθάκια. Θα πω του κοντρέβορο να μου τα φέρνει κατευθείαν στο σπίτι. Εγώ εχθές δεν έφερα ούτε ένα κολοκυθάκι. Εδώ πάει για σένα. Ναι, το ξέρω, σου εσύ με πάρει. Ωραία, τώρα σε παρακαλώ. Ανιούλα μου, κάνε μια χάρη, σε παρακαλώ. Πετάξουμε τον κάδο, στο φέρνει 2 κιλά κολοκυθάκι και λίγο μαϊντανό, ε. Μάλιστα. Να ψωνίζω για το σπίτι μου από εκεί που τον αρχικλέφτα. Από πού πηγαίνει. Τώρα πηγαίνει γύρω-γύρω. Εκεί είμαστε τώρα. Πώς τα πήγες. Καλά. Είδες σε αυτή τη γειτονιά όλα που γίνονται. Εδώ που τα λέμε, θα μπορούσαμε να ζούσαμε χωρίς προβλήματα. Να πάρει ο κύριος. Τι συμβαίνει. Δεν τα βγάζουμε πέρα, να τι συμβαίνει. Έγραψες όλα τα έξω. Εκτός από τα σημερινά. Ορίστε. Και ακόμα λείπουν τα σημερινά. Δεν καταλαβαίνω. Νίκη δεν πληρώνει. Στους εαυτούς μας δεν προσφέρουμε τίποτα. Εγώ ούτε έχω καταλάβει. Ούτε και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλη αυτή η κατάσταση. Ιδέα για να οικονομήσω λεφτά να αγοράσω εκείνο το μπακάλι που καλύτερα να την ξεχάσω. Έτσι που πάμε, θα καταντήσω να πουλήσω το πόστο μου στην αγορά. Αν δούλευε και ο αδελφός σου. Πάλι τα είπα. Είπα, ο Τσίτσο είναι καλλιτέχνης. Ναι, βέβαια, καλλιτέχνης. Που τον ταΐζεις και τον κοιμίζεις εσύ. Κάποτε θα γράψεις κάτι που θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Και θα ξελασπώσουμε όλοι. Γιατί όχι, μπορεί να κάνει πολλά λεφτά. Συνθέτοντας τα κόμμα. Ξέρεις κανένα σε κοινά πάνε πολλά λεφτά συνθέτοντα αστακό. Λέει ότι μπορεί να τα πουλήσει στην Ιαπωνία. Ξέρετε καλό. Πάψε πια. Συνθέτει εδώ και 20 χρόνια και δεν τελείωσε ποτέ τίποτα. Το ξέρω. Είναι αλήθεια πως στο κάτω-κάτω της γραφής ο Τσίτσο ακόμα υποφέρεται. Δεν είναι το τσακάκι του που θα μας καταστρέψει. Όσο για την κακομοίρα την Ανιούλα, η Μάρτα δουλεύει, δίνει το μερίδιό της. Κουάντο η Μάρτα! Σας είπα να σε λίγο το πράγμα. Τι ζευγάκι! Ευχαριστώ, Ανιούλα. Πες του να έρθει να φάει. Τζίτσο, έλεγε το τραπέζι. Φτιάξε το ένα τσάι, Μίτσα. Το φαγητό είναι έτοιμο, το τσαγάκι σου το φτιάξω μετά, εντάξει. Άντε, έλα. Το πάνε δεν θα μου το πεις. Όχι, θέλω να το πω, αλλά πρέπει να σερβίρεις πρώτα τον Καρμέλο. Να πεις Ανιούλα, σερβίρε τον Καρμέλο. Όχι, μαλά, πρέπει να πεις το πάνε για να πω σε Οκ. Πάνε! Καρμέλο, πιάσε το ψωμί από το μπουφέ. Εσύ, Ανιούλα, εδώ σερβίρε τον Καρμέλο. Ανιούλα, έφτασε τον Ανιούλα, υπομονή. Θα του ρίξει! Πώς να πληθείς λίγο φαγητό στην Όνα. Μικρή μου γιαγιά. Με τα άσπρα μαλλιά
που μας τρως το φαγητό και μας παίρνει στο μυαλό μας με ζευγάρια μας ζητάς και στο σβέρκο μας πατάς. Το μικρό σου τρεβολάκι σ' αγαπάει, σε προσέχει, σε ταΐζει, με φυλάει και σου δίνει ένα φαγάκι και είναι όλη η αντίκρυε, μικρή μου γιαγιά. Πάτε! Δεν έχει άλλο ψαμινό, ναι. Παξιμάδι! Ούτε παξιμάδι, να πας να φλαγιάσεις. Γλυκό! Νόνα! Φρούτο! 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 Δώσε δυο μίλια να πάει να φλαγιάσει. Σπάγκο! Άφησε το λίγο ακόμα. Είναι σχεδόν η μόνη ώρα που τη βλέπω. Ναι, φυσικά, τόσο απασχολημένος που είσαι. Να πάει να πλαγιάσει. Πρέπει να μιλήσουμε. Εμπρός μόνο. Αλέτο. Αλέτο. Και εσύ, Αμιούλα, να πας να πλαγιάσεις. Πρέπει να βοηθήσω τη Μαρία να πλύνει με τα πλάτα. Άσε τη Μαρία σήμερα να την βοηθήσω εγώ. Ας είμαι. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα, Αμιούλα.